Οι θερινές εκπτώσεις ξεκινούν από σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου, και θα λήξουν τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με την νομοθεσία, όπως αναφέρει η ΣΕΕ, τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη της χρονικής περίοδου των εκπτώσεων, δηλαδή την Κυριακή 19 Ιουλίου. Την περίοδο των εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών, επιτρέπεται και η αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης. Ευελπιστούμε. Οπωσδήποτε πάντα στις εκπτώσεις έχει κίνηση και όλοι περιμένουμε αυτές τις μέρες να δουλέψουμε, γιατί και ο κόσμος ακόμη και αυτοί ό,τι έκπτωση κάνουν τα καταστήματα περιμένει και επωφελείται. Φέτος δεν ξέρουμε, να βάλουμε ένα χ, δεν ξέρουμε ούτε αν έχει δουλειά ούτε όχι, γιατί τον τελευταίο καιρό ήταν πολύ πεσμένος ο τζίρος και το αγοραστικό κοινό μειωμένο. Βλέπετε ότι είναι 11 η ώρα και δεν υπάρχει ακόμη κίνηση. Η ανασφάλεια αυτή του τι θα γίνει επηρεάζει πάρα πολύ τον κόσμο. Συν ότι τα περιορισμένα είναι τα χρήματα που βγάζουν από τα ATM, οι περισσότεροι, και τα δίνανε περισσότερο για είδη διατροφής. Και τελευταία έρχονται τα ρούχα, τα παπούτσια, λογικό ήταν αυτό τον καιρό. Πιστεύω ότι σήμερα, από ό,τι άκουσα τώρα είμαι και στο μαγαζί, ότι υπεγράφει συμφωνία, ίσως ο κόσμος χαλαρώσει και κοιτάξει λίγο να κάνει κάποια ψώνια. Περιμένουμε κι εμείς, γιατί η τελευταία μας ελπίδα είναι και αυτό το διάστημα των εκπτώσεων. Ξεκίνησαν και οι εκπτώσεις, ναι, καλά το είπατε. Εκπτώσεις, δυστυχώς έχει χαθεί πλέον το νόημα των εκπτώσεων. Όλο το χρόνο εγώ πιστεύω ότι γίνονται εκπτώσεις, γιατί είναι το ότι ο κόσμος πλέον δεν μπορεί να αντέξει, έτσι, με τα 50 ευρώ που βγάζει ο καθένας από την τράπεζα τώρα, έτσι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν μπορεί να καλύψει τις δικές μας τις ανάγκες, θα καλύψει πρώτα τις δικές του. Οπότε έχουμε, δεν έχουμε εκπτώσεις, μακάρι να διαψευστούμε και να υπάρχει δουλειά, αλλά δεν βλέπω να γίνεται κάτι, έτσι, καλό. Τώρα ίσως επειδή υπέγραψαν σήμερα, ο κόσμος... Να γελάσουμε και λίγο, ναι, έτσι, γιορτάσει, να γιορτάσει, ναι, και να ψωνίσει από τα καταστήματα. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να καλέσουμε, έτσι, τον κόσμο να έρθει να ψωνίσει από τα δικά μας τα καταστήματα, από τα σεραϊκά, και μακάρι να έχει δουλειά. Καλά, οι εκπτώσεις είναι πάντα απρόβλεπτες, δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει το κοινό. Εμείς κάθε χρόνο, δύο φορές το χρόνο που γίνονται επίσημα εκπτώσεις, τις κάνουμε, ανοίγουμε, περιμένουμε τον κόσμο να ψωνίσει. Η καιρή είναι πάρα πολύ δύσκολη, το καταλαβαίνω, και τα εμπορεύματα έχουν φτηνίνει κατά πολύ, οπότε όποιος χρειάζεται κάτι και έχει ανάγκη φυσικά θα βγει να ψωνίσει. Η ζωή δεν σταματάει, όσα προβλήματα και να έχει η Ελλάδα, στο εσωτερικό της ακόμα οι άνθρωποι ζουν και αναπνέουν. Θα υπάρξουν γενναίες εκπτώσεις, δηλαδή θα πούμε το ποσοστό 70%, 60%. Κοίταξε, οι εκπτώσεις πάντα είναι, οι εκπτώσεις... Ένα κατάστημα δεν μπορεί να ξεπουλήσει το εμπόρευμά του κάτω του κόστους. Δηλαδή, αλλιώς κλείνεις και φεύγεις. Αυτό σημαίνει. Όταν πας κάτω από το κόστος, σημαίνει ότι έχω σκοπό να κλείσω. Λοιπόν, οι εκπτώσεις είναι γενναιόδορες και γενναίες, όπως το είπατε. Αλλά πάντα φυσικά με μια αρχή ότι πρέπει να ξεπληρωθούν αυτά τα εμπορεύματα που αγοράστηκαν. Τα εμπορεύματα τα χρωστάμε ακόμα, δεν είναι ξεπληρωμένα. Οι έμποροι τώρα θέλουν τα λεφτά. Έχει ξεκινήσει αυτό, ότι οι παραγωγοί θέλουν τα λεφτά ντούκου που λένε, έτσι, πριν τα μας στείλουν τα εμπορεύματα αρκετοί. Και αυτό μας δυσκολεύει στο να φέρουμε καινούργια εμπορεύματα. Υπάρχει αρκετό εμπόρευμα και γενικά σε όλα τα μαγαζιά των Σερών από ό,τι βλέπω. Οι τιμές είναι πάρα πολύ ικανοποιητικές, ακόμα πιο χαμηλά από ό,τι θα έπρεπε να είναι στις εκπτώσεις. Από εκεί και πέρα ο κόσμος, όποιος του περισσεύει, ψωνίζει. Κανείς δεν βάζει σε καινούργια είδη 70%. Δεν είναι εφικτό, δηλαδή. Είναι ρούχα τα οποία εμείς εμπορεύοντα τα προμηθευτήκαμε τώρα. Όλοι έχουμε πολύ μεγάλες εκπτώσεις σε περασμένη σεζόν. Στα καινούργια ρούχα που ούτε ένα μήνα δεν έχει, ούτε 20 μέρες που τα προμηθευτήκαμε, δεν μπορείς να τα δώσεις τόσο φθηνά, γιατί έχουν τα μαγαζιά και έξοδα, υπαλλήλους. Δεν βγαίνει δηλαδή αν τα σκοτώνεις. Ύστερα προστατεύεις και τον πελάτη που τα πήρε και πριν λίγο καιρό. Εγώ δεν είμαι δηλαδή υπέρ των τόσο μεγάλων εκπτώσεων και βέβαια ο καθένας κάνει εκπτώσεις ανάλογα και με τις ανάγκες που έχει γι' αυτό. Αλλά όσες φορές έχω δει
σε βιτρίνες, όχι μόνο εδώ και σε άλλες πόλεις. Μεγάλα ποσοστά, υπέρογκα, 70 κτλ. Όταν μπαίνεις μέσα σου λένε δεν είναι όλα, είναι αυτά. Ύστερα αυτό το έως, εγώ ποτέ δεν το βάζω στο τζάμιο μου, απ του και έως και τα λοιπά, γιατί λέει 50 και μέσα πας και σου λέει αυτό δεν είναι 50, εκείνο δεν είναι 50, γι' αυτό για μένα είναι καθαρότερο να γράφεται το ποσοστό και δηλαδή σ' άλλα κάνεις 30, σ' άλλα 20, σ' άλλα 40, σ' άλλα 50, να τα έχεις χωρισμένα και να βλέπει και ο κόσμος. Εν τω μεταξύ, ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και προβάλλεται η μειωμένη τιμή πρέπει να ανταποκρίνεται στην αλήθεια και να μην είναι ανακριβής. Οι καταστηματάρχες θα πρέπει σε περίπτωση ελέγχου να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι η παλιά τιμή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Στους παραβάτες των διατάξεων περί εκτόσεων επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσο με το 0,5% του ετησίου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο των 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετησίου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης. Την ίδια ώρα, οι ΣΕΡΑΕ καταστηματάρχες καλούν τους καταναλωτές να προτιμήσουν ΣΕΡΑΕΚΑ προϊόντα και ΣΕΡΑΕΚΗ αγορά. Για μας η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Έτσι, αυτά τα ταμεία που έγιναν αυτές τις μέρες και που θα γίνουν λογικά και τις επόμενες δεν ήταν αυτά που περιμέναμε. Αν συνεχιστεί έτσι η κατάσταση, θα έρθουμε σε πολύ δύσκολη θέση. Θα δούμε τώρα, άμα ανοίξουν και οι τράπεζες, μετά εκεί πάμε και σε άλλα προβλήματα, έτσι, γιατί όλα αυτά τα που δεν πληρώνονταν μέχρι τώρα θα έρθουν και θα σκάσουν το ένα μετά το άλλο. Μακάρι να έχει δουλειά, λίγο να είμαστε κι εμείς, να βουλώσουμε κάποιες τρύπες κι εμείς. Θα υπάρξουν γενναίες εκπτώσεις, δηλαδή θα δούμε μέχρι 70%? Πιστεύω ότι ναι. Έτσι, γιατί υπάρχει το εμπόρευμα που έπρεπε να πουληθεί όλες αυτές τις μέρες, δεν πουλήθηκε. Οπότε έχει μείνει μέσα στα μαγαζιά και με κάποιο τρόπο πρέπει να αυτό το εμπόρευμα να γίνει ρευστό. Οπότε πιστεύω ότι οι εκπτώσεις θα είναι πάρα πολύ καλές. Έτσι, για την ποιότητα δεν μιλάμε, έτσι, ξέρουμε όλοι ότι τουλάχιστον στις ΣΕΡΑΕ που γνωρίζουμε η ποιότητα είναι άριστη. Πάντα το λέμε αυτό, ότι πρέπει να στηρίζουν τις ΣΕΡΑΕΚΙΑΣ επιχειρήσεις, αλλά τώρα πολύ περισσότερο, γιατί είπαμε ότι τα λεφτά μένουν εδώ και αύριο και μεθαύριο τα παιδιά τους θα είναι εδώ και θα ψάχνουν για δουλειά εδώ. Οπότε τα λεφτά πρέπει να μένουν εδώ για να έχει μια πολύ καλύτερη οικονομική άνεση η πόλη μας. Γιατί το να κλείνουν κάθε μέρα μαγαζιά δεν είναι ότι πιο ευχάριστο. Είναι το πιο σημαντικό από όλα. Αυτό το λέμε πάντοτε, από πάντοτε. Λοιπόν, ο ΣΕΡΑΕΟΣ πρέπει να ψωνίζει από τις ΣΕΡΑΕΣ, είτε λέγεται δημόσιος, είτε λέγεται ιδιώτης, είτε ιδιωτικός υπάλληλος. Οι ΣΕΡΑΕΣ είναι το μέρος που ζούμε, το μέρος που μας ταΐζει, ας το πούμε έτσι, και εμείς πρέπει να δώσουμε πίσω τον όβολό μας σε αυτή την πόλη, όχι έξω από τις ΣΕΡΑΕΣ. Είναι παράκληση από όλους τους εμπόρους και από όλους τους τομείς. Είτε είναι παραγωγή, είτε είναι λιανική. Παρακαλούμε, ψωνίστε από τις ΣΕΡΑΕΣ για να κρατηθεί αυτή η αγορά που έχει συρρυκνωθεί ήδη κατά 60%, θα έλεγα.